προς τους Κορινθίους. Είναι το κεφάλαιο Θ, 9 και το εδάφιο 14. 9-14, σελίδες 1013, Θ-14, σελίδες 1013, από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα δια να γίνει ούτω σε μέ, διότι καλόν είναι σε μένα αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει τη στο καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι σε με καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται σε μέ, ουέ δε είσαι με αν δεν κηρύττω. Επειδή αν κάμνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεμπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου, το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντας εδούλωσα εμ' αυτόν, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις των Θεών, αλλά ένομος εις των Χριστών, για να κερδίσω τους ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο την άς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαλάβω συμφθαρτών στέφανον, εμείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέραν. Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ μήπως στις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημώνησαν πάντες υπό την Εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες στον Μωυσήν ευαυτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες στην αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτόν πνευματικών ποτών έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις η δε πέτρα ή το Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσαι εξ αυτών. Ως είναι γεγραμμένον εκάθισεν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν απέζωση. Μη δε ασπορνεύομεν καθώς την έσ' αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών καθώς και την έσ' αυτόν επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεον. Μη δε γογίζεται καθώς και την έσ' αυτόν εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξελευθερευτού. Ταύτα δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία νημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε νομίζουν ότι έστατε, ας βλέπει μην πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν η μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός. Όσοι δε θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρία, λέγος προς φρονήμους, κρίνατε εσείς τούτο, το οποίο λέγω αμήν. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν διώκτης της Εκκλησίας, όπου με μίσος κυνηγούσε τους αδελφούς θεωρώντας ότι ήσαν αιρετικοί, και μέσα από τη δοξασία αυτή κινδυνεύει η αληθινή θρησκεία του. Ειλικρινής ήταν. Εν απιστία έπρατε από έλλειψη γνώσεως. Αλλά ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα
όχι μόνο τον έσωσε, όχι μόνο τον εκάλεσε, όχι μόνο τον δικαίωσε, αλλά και τον έκανε συγκοινωνό της δόξης του δια του Ευαγγελίου. Τον έκανε κήρυκα του Ευαγγελίου. Του δώσε δηλαδή αποστολή και διακονία. Του δώσε έργο. Και εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο Χριστός λέει στο λόγο του, το Ευαγγέλιο του Χριστού λέει, και είναι γεγραμμένο και δεν δύναται η γραφή να αναιρεθεί, ότι εν τες μέρες εκείνες ακόμη, τις τελευταίες μέρες, εγώ ο Θεός πάνω στους δούλους μου και στις δούλες μου θα δώσω επί πάσαν σάρκαν το Πνεύμα μου το Άγιο και θέλω σου προφητεύσει. Δεν είναι ο Παύλος μόνο, είναι κάθε ένας, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες και πάντοτε βέβαια, κάθε ένας που έχει μία αποστολή, την οποία σήμερα την αποκαλούμε φύλακας του αδελφού μου. Και κάθε ένας φύλακας είναι φύλακας του αδελφού του με διαφορετικό τρόπο. Άλλος είναι κήρυκας, άλλος είναι ευαγγελιστήλας, άλλος είναι ποιμένας, άλλος είναι προφήτης, άλλος είναι διδάσκαλος, άλλος έχει χαρίσματα, άλλος έχει προτροπή. Όλοι μας έχουμε κάτι για να εργαστούμε για το Χριστό. Με σκοπό να είμαστε φύλακες του αδελφού μας και του πλησίον μας. Όλοι μας. Εσύ που είσαι πατέρας, είσαι φύλακας του γιού σου και της κόρης σου. Εσύ που είσαι μητέρα, είσαι φύλακας του γιού σου και της κόρης σου. Και να μην συνεχίσω, ο κάθε ένας από εμάς είναι φύλακας στο άμεσο περιβάλλον του και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Στους συγγενείς, στους φίλους, στους εχθρούς, στους αδελφούς, στους πλησίων και στους μακράν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για μας σήμερα της μεγάλης μεταμόρφωσης που έκαμε ο Θεός στον άνθρωπο αυτό, όπως όλους μας, μας έχει μεταμορφώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο ο ίδιος Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και σήμερα είμαστε μεταμορφωμένοι παιδιά του Θεού και τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πήρε αυτό που του έδωσε ο Θεός, να γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου των Εθνών, Απόστολος των Εθνών. Διαβάζει λοιπόν στη γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Και λέει, μήπως για τα βόδια ενδιαφέρεται ο Θεός ή για μας. Για μας γράφει επίσης ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Και καταλήγει ότι ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Και κάθισε και προσευχήθηκε και σκέφτηκε. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του. Εγώ όμως λέει δεν το μεταχειρίζομαι αυτό. Και ούτε το γράφω για να κάνω χρήση ή ακόμη και κατάχρηση της εξουσίας αυτής. Διότι καλύτερα είναι για μένα, και λέει αλήθεια, να πεθάνω παρά να ματαιώσει κάποιος το καύχημά μου. Και ποιο είναι το καύχημά μου? Το καύχημά μου είναι ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύττω, γιατί αυτό είναι μια ανάγκη μου. Αλίμονό μου αν δεν το κάνω, γιατί είναι μια ανάγκη μου. Γιατί αν αυτό το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, εγώ αποφασίζω να γίνω κήρυκας, εγώ αποφασίζω να γίνω προφήτης,
Εγώ αποφασίζω να γίνω οτιδήποτε, αν γίνεται με δική μου πρωτοβουλία, άρα και με δικό μου κόπο, άρα και με δική μου προσπάθεια, τότε δικαιούμαι μισθό. Αλλά εγώ ό,τι κάνω, δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία. Δεν είναι δική μου επιλογή. Δεν επέλεξα να γίνω κήρυκας Απόστολος. Άλλος επέλεξε, εκείνος. Άρα αλίμονό μου, αν καυχηθώ για την Κηρύττω, ξέροντας ότι το κήρυγμα δεν είναι δικό μου. Να καυχηθώ για κάτι που έχω, ενώ δεν είναι δικό μου. Αλίμονό μου, αλίμονο σε μένα. Εγώ δεν επέλεξα, δεν ήταν δική μου απόφαση, δεν ήταν δική μου προσπάθεια, δικός μου αγώνας. Ήρθε κάποιος, ο ουράνιος Θεός, και μου λέει, εδώ, πάρε αυτό και εργάσου. Το πήρα, είδα πόσο θαυμάσιο είναι και λέω, τώρα ή το αφήνω, χάθηκα αν το αφήσω, ή πρέπει να το εργαστώ. Αλλά όχι και μέσα από αυτό να εκμεταλλευτώ αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Και αρχίζει και ξανασκέφτεται το Λόγο του Θεού. Λέει, ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Να ζουν από το Ευαγγέλιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα εδώ κρύβεται από πίσω μία αμοιβή, μία ανταπόδοση. Και σκέφτεται. Αυτή την ανταπόδοση, γιατί να την πάρω από τους ανθρώπους και να μην την πάρω από αυτόν που μου δώσει τα πάντα. Αλλάζει σκέψεις. Το ξαναδιαβάζει. Οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Αλλά ποιος θα του ζει? Αυτοίς τους οποίους αποστέλλεται ή αυτός ο οποίος τον αποστέλλει? Και φωτίζει το μυαλό του. Φως αστράφτει. Λέει, Κύριε, οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου, αλλά από ποιόνε? Από αυτούς που με αποστέλεις ή από σένα που με αποστέλεις? Και λέει, βέβαια, λέει, να ποιο είναι το καύχημά μου? Το καύχημά μου μένα είναι ότι εγώ θα κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο, γιατί δεν εξαρτάται από τη δική μου πρωτοβουλία ή τη δική μου επιλογή. Είναι έργο Θεού. Και είμαι βέβαιος ότι ο Θεός, πιστός στο Λόγο Του, θα αναλάβει να ζω εκ του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Θα με αναλάβει. Δεν θα με αφήσει, δεν θα με εγκαταλείψει. Άρα δεν θέλω εγώ από ανθρώπους ανταπόδοση. Δεν θέλω εγώ από ανθρώπους αμοιβή. Δεν θέλω εγώ από ανθρώπους φροντίδα. Εγώ θέλω από αυτόν που με κάλεσε, που με δικαίωσε, που με αναγέννησε και που με δόξασε. Εγώ θέλω να έχω προσωπική σχέση με αυτόν. Δεν θέλω να παίρνω από ανθρώπους, θέλω να παίρνω από Χριστό. Δεν θέλω να έχω δούνε και λαβήν με τους ανθρώπους άλλο εκτός από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και τώρα κατάλαβε το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέει, ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά. Σε ποιον ελπίζει? Όχι στους ανθρώπους, στον Κύριο ελπίζει. Και ο αλωνίζων με ελπίδα μετέχει της ελπίδος αυτού. Ναι, αλλά και αρχίζει τώρα σαν τον Αβραάμ να πιστεύει επελπίδη. Να εμπιστεύεται τη ζωή του, την ύπαρξή του στον Κύριο. Μόνο στον Κύριο. Εγώ θα ζω από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά από σένα, Χριστέ μου.
και ο Θεός δεν τον άφησε ούτε τον εγκατέλειψε. Πολλές φορές χρειάστηκε να δουλέψει με τα χέρια του. Χαιρόταν όμως. Κοπίασε, χαιρόταν όμως. Και αυτό είναι το παράδειγμά μας. Μην περιμένεις ανταμοιβή από κανέναν. Ναι. Η ανταμοιβή σου θα έρθει από αυτόν τον οποίον υπηρετείς. Ποιον υπηρετείς? Ποιον υπηρετείς? Υπηρετείς ανθρώπους? Καλή υπηρεσία είναι. Από ποιον παίρνεις εντολές? Ποιον υπακούς? Από ανθρώπους χάθηκες. Από το Χριστό μόνο. Άρα βρήκε τον τρόπο, και σήμερα ο Θεός, αδερφοί, μας φανερώνει τον τρόπο της φοβερής προσωπικής προσέγγισης του κάθενός από μας με τον Χριστό σαν Κύριό του και Θεό του. Σαν κάποιον που λέει, εάν εσύ παιδί μου δεν περιμένεις καμία ανταμοιβή και ανταπόδοση από άνθρωπο, εγώ αναλαμβάνω πλήρως τη ζωή σου. Εγώ αναλαμβάνω την είσοδό σου, εγώ την έξοδό σου, εγώ την τροφή σου, εγώ τη ζωή σου, εγώ την οικογένειά σου, εγώ τα αναλαμβάνω όλα. Εσύ ένα να κάνεις. Να πηγαίνεις εκεί που σε στέλνω, να λες αυτά που σου λέω, αφού με ρωτήσεις, να κάνεις αυτά που σε διατάζω και να μην περιμένεις ευχαριστώ, ούτε ευχαριστώ. Να μην περιμένεις καμία ανταμοιβή, να μην περιμένεις καμία ανταπόκριση, αλλά η ανταμοιβή σου να είναι από αυτόν που σε αποστέλει. Μυστήριο, μυστικό μεγάλο. Θέλεις να αναλάβει ο Θεός τη ζωή σου? Θέλεις να φροντίσει ο Θεός εσένα και την οικογένειά σου? Θέλεις ο Θεός να φροντίζει εσένα και το περιβάλλον σου? Μην περιμένεις ανταπόδοση. Γιατί ό,τι κάνεις είναι αυτό που μπορείς, γιατί ο Θεός σου έδωσε την ικανότητα. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη, θα απογοητευθείς. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν και θα το επιτρέψει ο Θεός. Εκείνος που ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των δυνάμεων. Γιατί είναι Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα. Μη κοιτάς δίπλα σου. Τι κάνει ο άλλος? Μη κοιτάς δίπλα σου. Τι δεν κάνει ο άλλος? Μη κοιτάς δίπλα σου. Τι θέλει ο άλλος? Να κοιτάς μόνο στο Χριστό και αυτός θα σου πει τι να κάνεις, πώς να το κάνεις, πότε να το κάνεις, και η δόξα θα ανήκει σε αυτόν και η ευλογία θα ανήκει σε σένα. Γιατί? Γιατί θα είσαι ελεύθερος από όλους. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ποιον ο Χριστός ελευθερώνει? Αυτόν που αφιερώνει, αλλά στην πράξη, όχι στα λόγια, στην πράξη τη ζωή του στο Χριστό. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Σήμερα πάρουμε ωραία απόφαση. Ωραία απόφαση σήμερα. Δεν περιμένω από κανένα σας τίποτα. Τίποτα. Δεν οφείλω σε κανένα σας τίποτα. Τίποτα. Δεν μου οφείλει κανένα σας τίποτα. Τίποτα. Ένα οφείλουμε, να αγαπάμε αλλήλους. Αυτό είναι. Μην οφείλετε εις μηδένα μηδέν. Ένα μόνο. Να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η προσπάθειά σου. Αυτός είναι ο αγώνας σου. Να αγαπήσεις αυτόν που δεν αγαπιέται. Το στριμμένο, τον οποιοδήποτε. Τον παράξενο. Αυτός είναι ο αγώνας σου. Και το έργο σου, φύλακας του αδερφού σου. Φύλαξε την ψυχή του.
Γι' αυτό λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος με χαρά λέει, τώρα είμαι ελεύθερος από όλους. Ελεύθερος των πάντων τώρα μπορώ, γιατί ο Κύριος μου το λέει, να δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας. Και όταν δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας, τότε γίνομαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Δεν είμαι Απόστολος ανθρώπων, δεν είμαι Απόστολος του εαυτού μου, είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, όταν με στέλνεις στους Ιουδαίους, είμαι σαν Ιουδαίος. Τι τους λέω? Κι εγώ Ιουδαίος είμαι. Και διώκτης της εκκλησίας ήμουνα. Και φύλαγα όλες τις διατάξεις του νόμου. Και προσπαθούσα να δικαιωθώ από τον νόμο, αλλά δεν τα κατάφερα. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, με αναγέννησε και έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και ακούει ο Ιουδαίος και κερδίζει τους Ιουδαίους. Με τους υπονόμων, ως υπονόμων. Και εγώ κάτω από τον νόμο ήμουνα, δούλος του νόμου. Ήμουνα στη δουλεία του νόμου, αγωνιζόμουνα χωρίς επιτυχία. Αλλά ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και μέσωσε, και εσένα που είσαι υπονόμων μπορεί να σε σώσει. Είναι ελεύθερος. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά λέει ό,τι του λέει ο Κύριος του. Δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Δεν φοβάται τους ανθρώπους. Τους αγαπάει τους ανθρώπους και είναι φύλακας των ανθρώπων και θέλει να σωθούν. Και οι Ιουδαίοι και οι υπονόμων και στους ανόμους ακόμη. Πηγαίνω σαν άνομος. Και εγώ αμαρτωλός ήμουνα, όπως είσαστε εσείς. Άθλιος και ουτιδανός. Αλλά ήρθε ο Χριστός και με αγίασε. Έχει ωραίο κήρυγμα τώρα. Πολύ ωραίο κήρυγμα. Φωτισμένο κήρυγμα. Έχει ωραία ζωή. Είναι υπηρέτης του Χριστού, αλλά είναι και υπηρέτης της Εκκλησίας. Όλης της Εκκλησίας. Στους ασθενείς, σαν ασθενείς. Και εγώ, ασθενής σημαίνει αδύναμος. Και εγώ αδύναμος ήμουνα, όπως εσείς. Θυμάστε, οι ασθενείς Κορίνθοι τι λέγανε? Δεν τρώμε τούτο, δεν τρώμε εκείνο, δεν πίνουμε κρασί. Και τώρα το λένε. Πολλοί άνθρωποι. Δεν πίνουμε κρασί, απαγορεύεται από το λόγο του Θεού. Δεν τρώμε κρέας, απαγορεύεται από το λόγο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εις τον αιώνα δεν θα φάω κρέας. Γιατί δεν θέλω να σκανδαλίσω κανέναν. Θα γίνω όμοιος με τους ασθενείς. Που έχουν ασθενή συνείδηση. Κρασί στον αιώνα δεν θα πιω. Γιατί τους αγαπάω. Θέλω να σωθούν. Δεν θέλω να τους σκανδαλίζω. Θέλω να τους οικοδομώ. Και φτάνει στο συμπέρασμα. Όλα αυτά τα κάνω γιατί θέλω να γίνω συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Συγκοινωνός της δόξης του Λόγου του Θεού. Συγκοινωνός του έργου του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, και εγώ θέλω να είμαι συγκοινωνός της δύναμης του Θεού να σώζω τους πιστεύοντες. Και δεν εξεύρεται ότι στο στάδιο όλοι τρέχουν, αλλά άλλοι να σπέρνουν το βραβείο, το στέφανο. Έτσι να τρέχετε. Ακούτε προτροπή, σοφία. Έτσι να τρέχετε. Θα τρέχετε κάνοντας πρωταθλητισμό για να πάρετε το βραβείο της Ανοκλήσεως, το στέφανο της δικαιοσύνης. Αλλά για σκεφτείτε, αυτοί που παίρνουν το στέφανο της δικαιοσύνης πως τρέχουν? Εις πάντα εγκρατεύονται. Και εγώ δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Γιατί κηρύττω μεν, έτσι όπως ακριβώς σας περιέγραψα, χωρίς ανταπόδοση, χωρίς φόβο, αλλά φοβάμαι ότι αν δεν δαμάζω το δικό μου σώμα και δω το δουλαγωγό, και μάλιστα το κείμενο έχει μια ωραία λέξη, υποπιάζω, που σημαίνει νεκρώνω το σώμα μου. Εάν δεν δαμάζω, δεν νεκρώνω το σώμα μου και δεν το δουλαγωγώ, θα κηρύττω με αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους, αλλά εγώ στο τέλος θα βρεθώ αδόκιμος.
και φοβάται. Φοβάται το τέλος. Γιατί πολλοί θα πούνε εν το όνομα τι σου προφητεύσαμε, εν το όνομα τι σου εξεβάλαμε δαιμόνια, εν το όνομα τι σου κάναμε θαύματα πολλά, και θα τους πει ο Κύριος που θα κλείσει την πόρτα, υπάγεται απ' μου η εργαζόμενη την ανομία. Και λέει όλα αυτά που περιέγραψα για την εκπλήρωση εν υπακοή της αποστολής μου κινδυνεύουνε από τις παγίδες του εχθρού. Και φέρνει τώρα τα παραδείγματα. Θυμάστε τον παλιό λαό του Θεού. Όλοι κάτω από την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου ήσαν σκιαζόμενοι την ημέρα και με την στήλη πυρός οδηγούμενοι τη νύχτα. Όλοι. Όλοι. Όλοι περάσανε και ελευθερωθήκανε και σωθήκανε από την Αίγυπτο μέσα από τη θάλασσα που ο Κύριος την άνοιξε στη μέση. Όλοι ακολούθησαν το Μωυσή κατά πάντα. Όλοι έτρωγαν από την ίδια πνευματική τροφή, το μάνα. Και όλοι έπιναν από το ίδιο πνευματικό ποτό που έβγαινε από το βράχο που ακολουθούσε, και ο βράχος ήταν ο Χριστός. Όμως δεν βρεθήκαν όλοι δόκιμοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, και μάλιστα εκτός από δύο, άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Γιατί δεν ήξεραν να δαμάζουν το σώμα τους και το δουλαγουγούν. Επιθύμησαν να φάνε κρέας και χάθηκαν. Έγιναν ειδωλολάτρες και προσκύνησαν ένα βόδι όταν έχασαν την υπομονή τους επειδή άρχισε ο Μωυσής. Άργησε ο Μωυσής. Πόρνευσαν η γη τους και οι ίδιοι με τις Μωαβίτισσες που έφερε ο Βαλάμ. Και χάθηκαν. Πείραξαν τον Κύριο λέγοντες όλο μάνα, 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 βαρέθηκα πια το μάνα, και απολέστησαν, γόγγισαν και εστασίασαν εναντίον των Μωυσέως λέγοντας ήδη και απαράλλακτοι είμαστε. Και εδώ τους είπε και εσείς έχετε χαρίσματα, αλλά ο δούλος μου με το δούλο μου το Μωυσή μιλώ στόμα με στόμα. Και στασίασαν. Στασίασαν όχι κατά του Μωυσή, κατά του Θεού, κατά του θελήματος του Θεού. Αυτά λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι παραδείγματα για μας. Για μας που πήραμε σήμερα αυτή την καλή απόφαση. Ότι δεν θέλουμε καμία ανταπόδοση. Γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι κάνουμε θα μας το ανταποδώσει, θα φροντίζει για μας αυτός που μας αποστέλει. Αλλά η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Σε κίνδυνο ειδωλολατρείας, σε κίνδυνο πορνείας, σε κίνδυνο να πειράξουμε τον Κύριο, σε κίνδυνο επιθυμίας της καρδιάς, σε πολλούς κίνδυνους, σε κίνδυνο στασιασμού, θυμού, αγριάδας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ότι ο διάβολος μόνο αυτούς πείραξε. Ο διάβολος πολύ περισσότερο θα πειράζει εσάς. Αλλά δεν θα επιτρέψει ο Θεός πειρασμό παραανθρώπινο που δεν θα ξεπερνάει τη δύναμη της αντοχής σας. Άρα δεν θα φταίει ο Θεός αν πηγαίνετε ειδωλολάτρες. Ειδωλολάτρες δεν σημαίνει μόνο ότι προσκυνάω τα είδωλα, είναι ότι κάνω είδωλα. Πόρνοι, μοιχοί, επιθυμητές, στασιαστές, πειράζονται στον Κύριο. Βαρέθηκα όλο εκκλησία, εκκλησία, όλο το Λόγο του Θεού, όλο το Λόγο του Θεού. Δεν θα καταλάβει πειρασμός, δεν θα επιτρέψει ο Θεός. Θα επιτρέψει πειρασμό, αλλά όχι πάνω από τη δύναμή σας. Θα επιτρέψει πειρασμό.
αλλά όχι πάνω από τη δύναμή σας. Και συν τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, γιατί τον ενδιαφέρει το Θεό να αντέξετε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αντέξετε. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού κάτι στην Επιστολή προς Εφεσίους που θα τολμούσα να πω ότι είναι συγκλονιστικό τουλάχιστον για την ψυχή μου. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω. Και απευθύνεται σε αυτούς που είναι ακριβώς υπάκοοι στο Λόγο του Θεού. Ενδυναμούστε εν Κυρίω και μάλιστα κατά το κράτος της ισχύως αυτού. Πώς? Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού. Γιατί έτσι θα μπορέσετε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να ντυθείτε την πανοπλία του Θεού. Διότι η πάλη μας δεν είναι εναντίον των ανθρώπων, αλλά είναι εναντίον εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, εις τους κοσμοκράτορας του σκότους, εις τα πνεύματα της πονηρίας της επουρανής. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά που ο Θεός θα την επιτρέψει να πειραστείτε υπό του διαβόλου, είτε με επιθυμίες των οφθαλμών, είτε με επιθυμίες της σαρκός, είτε με αλαζονία του βίου, είτε με το φόβο της ολιγοπιστίας, της απιστίας, είτε με απειλές του διαβόλου, είτε με δελεασμούς, είτε με πλάνες, είτε με κατηγόριες, είτε με απογοητεύσεις. Θα έρθει ο διάβολος να σας πειράξει. Και εσείς εκείνη την ημέρα θα πρέπει να σταθείτε, να αντισταθείτε για να φύγει. Και πρέπει να έχετε την δυνατότητα να καταπολεμήσετε τα πάντα. Δεν είναι ότι έχεις μία αποστολή λοιπόν. Δεν είναι ότι αγωνίζεσαι για να στεφανωθείς, ώστε να μην πυγμαχίσεις στον αέρα, να μην τρέχεις αβεβαίως. Το σημαντικότερο και το τέλος της υποθέσεως είναι ότι είσαι σε έναν διαρκή πόλεμο. Σε πολεμάει ο διάβολος. Τα δαιμόνια εν της επουρανής. Μην το ξεχνάς αυτό. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζεις τις μεθοδίες του εχθρού και να ξέρεις ότι δεν μπορείς να τον νικήσεις, αλλά αν πολεμήσεις μπορείς να αντισταθείς και να φύγει. Μπορείς να σταθείς, αλλά δεν στέκεσαι αν δεν φοράς την πανοπλία του Θεού. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, έχουμε τώρα όλο το φάσμα της χριστιανικής μας ζωής. Πρώτα την αποκάλυψη ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να πάρουμε ανταμοιβή από τον Χριστό, φροντίδα από τον Χριστό. Και να τρέχουμε βεβαίως, όχι αβεβαίως, για να λάβουμε το βραβείο της Ανοκλήσεως, εγκρατευόμενοι κατά πάντα. Και εγκράτεια τι σημαίνει? Δεν σημαίνει φρένο μόνο, σημαίνει αυτοπιθαρχία, αυτοκυριαρχία. Σημαίνει αγώνας. Και τέλος, τελειώνει ο θρίαμβός σου. Θα τελειώσει ο θρίαμβός σου όταν ξέρεις ότι ο διάβολος σε μισεί. Είναι ανθρωποκτόνος. Είναι πανούργος, είναι παμπώνυρος. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Δεν νικέται. Μπορείς όμως να αντισταθείς για να φύγει. Πώς? Όταν φοράς την πανοπλία του Θεού, που είναι η οσφή μας με αλήθεια, η αλήθεια του Ευαγγελίου, το θώρακα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη του Θεού, υποδεδομένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, το κήρυγμα, η ομολογία του Ευαγγελίου της ειρήνης, η ασπίδα της πίστεως για να σβήνεις τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα,
5 αμυντικά όπλα της πανοπλίας του Θεού και 2 επιθετικά. Το 5ο αμυντικό, η περικεφαλαία της σωτηρίας. Με έχει σώσει ο Χριστός. Είμαι παιδί του Θεού. Το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και τα 2 επιθετικά, η μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και η προσευχή και η δέηση δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή σου. Σε αυτή τη ζωή θριαμβευτής θα είναι ο Χριστός και το θρίαμβο του θα τον απολαμβάνεις εσύ. Δεν είναι παιχνιδάκι. Είναι αγώνας. Είναι πόλεμος. Αμήν, αδερφοί. Δεν είναι αστιάκι. Με το Θεό κανείς δεν παίζει και ευτύχησε. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ότι σπέρνεις θα θερίζεις. Εάν σπείρεις στη σάρκα θα θερίζεις φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Τι σημαίνει σπέρνω στη σάρκα? Με δική μου πρωτοβουλία και επιλογή εργάζομαι αυτά που ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί. Σπέρνεις τη σάρκα σου. Με τη δική του πρωτοβουλία εργάζομαι αυτά που μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και ιδιαιτέρως με τα φόβου και τρόμου εργάζομαι τη σωτηρία μου. Μου χάρισε ο Θεός μια βασιλεία ασάλευτο να την απολαύσω λατρεύοντας το Θεό με εδώ και ευλάβεια. Το κείμενο λέει σέβαστο, το κείμενο λέει εδώ. Με σεμνότητα. Ο χριστιανός είναι σεμνός όχι μόνο στην εξωτερική του εμφάνιση, είναι σεμνός στην ψυχή του, είναι σεμνός στο πνεύμα του. Λένε αυτός ο άνθρωπος είναι σεμνός άνθρωπος, είναι ταπεινός, είναι γλυκής, είναι πράος, δεν είναι επιθυμητής, δεν είναι ειδωλολάτρης, δεν είναι στασιαστής. Δεν είναι πειράζον τον Κύριο, αλλά με εδώ λατρεύει τον Θεό ευαρέστος και ευλάβεια. Και ευλάβεια σημαίνει με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Ο Χριστός εισηκούστη από τον Πατέρα του όταν έκραζε με, με φωνή και δάκρυα δια την ευλάβειά του. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πορεία μας, εκεί υπάρχει θρίαμβος δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας και σε κάθε μορφή της ζωής μας. Εκεί είμαστε φύλακες πρώτα του εαυτού μας και ύστερα του αδελφού μας, του πλησίον μας και του περιβάλλοντος μας. Ένας χριστιανός θριαμβευτής. Ένας χριστιανός που δοξάζεται ο Θεός. Ένας χριστιανός που τον δοξάζει ο Θεός. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού, και εμείς λέμε αμήν, Κύριε.